Θύμα επίθεσης hacker από το εξωτερικό φαίνεται να έπεσε το λογισμικό ξενοδοχειακής επιχείρησης στο νησί της Θάσου πριν από μερικές ημέρες. Σύμφωνα με το site Πρωινή, οι hackers είχαν κατασκευάσει ίδια ακριβώς μάσκα με το site της επιχείρησης και κατάφεραν να ξεγελούν τους υποψήφιους πελάτες, οι οποίοι ανύποπτοι έκλειναν δωμάτια και έκαναν κρατήσεις για την θερινή περίοδο, πληρώνοντας προκαταβολές με την χρέωση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών τους, αλλά τα χρήματα κατέληγαν σε λογαριασμό των hackers αντί σε αυτόν του ξενοδοχείου. Βλέπουμε ότι στις μέρες μας δεν είναι κάτι απίθανο να συμβεί αυτό. Μπορούν πολύ εύκολα hacker να αντιγράψουν τη σελίδα μας και μέσω αυτής να διαχειριστούν κρατήσεις ή να πάρουν προκαταβολές. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και κυρίως θα πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας είτε τηλεφωνικό είτε με email για να επιβεβαιώνουμε ότι οι κρατήσεις που γίνονται είναι εντάξει και ότι έχουμε την επιβεβαίωση τη δικιά τους. Η ηλεκτρονική επίθεση έγινε σχετικά σύντομα αντιληπτή από το λογιστήριο της επιχείρησης, αλλά οι hackers είχαν ήδη προλάβει να αρπάξουν ποσό 5.500 ευρώ από πελάτες που προέρχονταν από βαλκανικές κυρίως χώρες και επισκέπτονταν συχνά τα τελευταία χρόνια το νησί και μάλιστα προτιμούσαν το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτό ισχύει με οποιοδήποτε τρόπο γίνεται μια κράτηση και όταν προέρχεται ακόμη και από πολύ πολύ γνωστούς tour operators που δουλεύουν το σύστημα κρατήσεων μέσω online πλατφόρμας και είναι γνωστός του περισσότερο κόσμο και να μην αναφερθώ ονομαστικά που αναφέρομαι. Οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου επικοινώνησαν άμεσα με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αθήνα και κατήγγειλαν το γεγονός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι του ξενοδοχείου, πραγματοποιώντας δική τους έρευνα, ανακάλυψαν ότι τα χρήματα που κατέθεταν οι πελάτες τους ως προκαταβολές στο λογαριασμό του ξενοδοχείου πήγαιναν σε λογαριασμούς επιχειρήσεων φαντασμάτων. Τέτοιου είδους καταστάσεις είναι πρωτόγνωρες για το νησί. Εδώ βλέπουμε πραγματικά να γίνονται επιθέσεις σε ιστοσελίδες πολύ μεγάλων οργανισμών και να δημιουργούν προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι και στην Εθνική Τράπεζα ακόμη έχει γίνει αυτό πριν από μερικά χρόνια. Θα πρέπει πλέον να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η ηλεκτρονική απάτη είναι κάτι καινούριο, αλλά φαίνεται ότι θα το έχουμε μπροστά μας. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.